Πάμε λίγο στον σύνδεσμο τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη. Κύριε Κουρκουνάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ακούσατε την τοποθέτηση του Μανώλη Τσακαλάκη από το Ρέθυμνο. Το κλίμα δεν είναι καλό στις τάξεις των ξενοδόχων. Από τη μία, είχαμε ένα άδοξο φινάλε της τουριστικής σεζόν, καθώς είχαμε αυτό το δεύτερο lockdown μέσα σε 10 μήνες πανελλαδικά. Ήρθε και αυτός ο πάγος που βάζει η TUI. Η δική σας τοποθέτηση. Σίγουρα είναι πολλά μαζεμένα. Είχαμε τον Thomas Cook πέρυσι, τέλος σεζόν. Είχαμε τον κορονοϊό τώρα αυτή την πανδημία. Τώρα έρχεται για αυτό τη TUI. Αλλά αυτό είναι κάτι όμως που πρέπει να το λύσουν μεταξύ τους ξενοδόχοι με την TUI. Η TUI ισχυρίζεται ότι έχει δώσει 250 εκατομμύρια στην αγορά που στέκουν. Οι ξενοδόχοι ότι είναι 150 εκατομμύρια που τους χρωστάει. Φυσικά αυτά τα κλίματα κάπου έχουν πάει, έτσι, αυτά που λέει η TUI. Αυτά είναι και απόρρια του βάουτσερ που έδωσε το υπουργός μας. Το εκμεταλλεύτηκαν αρκετοί. Δυστυχώς αυτοί που το εκμεταλλεύτηκαν δεν άνοιξαν και τώρα το επομίζονται αυτοί που άνοιξαν και στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό. Κύριε Κουρκουνάκη, το θέμα πώς θα υπάρξει σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να δράσουμε ψύχρεμα και να υπάρξουν συζητήσεις μεταξύ των ξενοδόχων και της TUI. Κάποια βοήθεια φυσικά θα πρέπει να πάρουν και οι ξενοδόχοι από το κράτος, που έχουν πάρει ήδη, και όχι μόνο οι ξενοδόχοι, και όλος ο τουριστικός κλάδος. Θεωρώ ότι αν στηριχτούν λίγο, τώρα η κατάσταση είναι δύσκολη φυσικά, και αν ήταν σε άλλες εποχές, ίσως να μην τους επηρέαζε τόσο πολύ αυτή η καθυστέρηση. Τώρα και η κάθε μέρα επηρεάζονται αρκετά. Προκρατήσεις για την επόμενη σεζόν έχουν υπάρξει? Κοιτάξτε, υπάρχει μια αισιοδοξία εάν όλα τα πράγματα πάνε καλά με το θέμα του κορονοϊού. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι σίγουρο. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει τώρα, οι προκρατήσεις που υπάρχουν είναι οι μεταθέσεις των κρατήσεων των περσινών που πήγαν, ναι, για τον χρόνο. Γίνονται κάποιες καινούργιες, αλλά ακόμη δεν έχουμε εικόνα. Αυτό θεωρώ ότι θα το έχουμε μετά το Γενάρη. Μετά το Γενάρη, οπότε έχουμε καθυστερήσει αρκετά, τουλάχιστον, ναι, 2-3 μήνες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, θεωρώ ότι μετά το Γενάρη θα έχουμε την εικόνα φέτος. Έχουν εκφραστεί φόβοι ότι και η χρονιά του 2021 μπορεί να θεωρηθεί μια χαμένη χρονιά για το εγχώριο τουριστικό χαμένη, προϊόν. Χαμένη δεν ξέρω, αλλά... Χαμένη εντός εισαγωγικών πάντα σε σχέση με, ναι, το 19 και το 18. Σε σχέση με το 19 σίγουρα θα είναι χαμένη, αλλά ελπίζω... Κάτι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα τα ξενοδοχεία, περισσότερα ξενοδοχεία θα ανοίξουν του χρόνου. Γιατί τώρα έχουν δει πώς λειτουργεί το θέμα αυτό με τα πρωτόκολλα και όλα αυτά. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη από φέτος. Μιλάμε για χειμερινό τουρισμό και για επέκταση της τουριστικής σεζόν κάθε χρόνο. Τι μας απέδειξε ο κορονοϊός, το lockdown και η πανδημία? Ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Βέβαια. Ότι Οκτώβρη και Νοέμβρη μέχρι να... Πήγαμε καλά φέτος. Υπήρξε μια επέκταση. Αν δεν είχαμε το δεύτερο lockdown τώρα, θεωρώ, ναι, ότι θα τραβούσε λίγο ακόμη η σεζόν μέχρι τέλος του Νοέμβρη. Μέχρι τέλος του Νοέμβρη πιστεύετε? Δεν θα μπαίναμε. Ναι, ναι, σίγουρα. Οι πτήσεις είχαν μπει. Μέχρι 28 του Νοέμβρη είχαν μπει οι πτήσεις. Ποιες αγορές? Ποιες αγορές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Γερμανία, βασικά. Η Γερμανία. Η Αγγλία έκλεισε δυστυχώς νωρίς, ξανά άνοιξε τώρα στο τέλος, που πήγε να ξεκινήσει καλά, αλλά ήταν πλέον αργά. Η Ολλανδία έκλεισε νωρίς. Δυστυχώς, με όλα αυτά που έγιναν φέτος, δηλαδή με κάποιους λίγους που δεν σεβάστηκαν τα πρωτόκολλα και όλες αυτές τις οδηγίες που είχαμε από το κράτος μας, ανάγκασαν να κλείσουν ή κάποιες κυβερνήσεις να μας κλείσουν νωρίς. Τουριστικές εκθέσεις φέτος? Φέτος μάλλον όχι. Και μέσω τηλεδιάσκεψης μάλλον. Μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Μόνο, ναι, μέσω τηλεδιάσκεψης και προσωπικών επαφών. Ναι. Κύριε Κουρκουνάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ας ελπίσουμε καλά, τα πράγματα πολύ, να πάνε καλύτερα. Ας το ελπίσουμε. Να είστε καλά. Να καθίσουμε καλά μέσα όλοι τώρα για να, μήπως και πάνε καλά τα πράγματα. Για να βγούμε την άνοιξη. Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.